Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Bob Dylan, the story of Harry Kane. Θα δω και την ταινία. Τι λες? Θα δω και την ταινία, με ξεσήκωσε το τραγούδι, φανταστικό. Όχι, για να μην ξέρουμε ότι αυτή η εκπομπή μπορεί να λέει. Μπορεί να λέει. Τι. Και αυτά, γιατί, αλλά έχει και βάθος. Έχει μουσικό βάθος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχεις βάθος. Έχεις. Άνοιξε την πόρτα να βγω, να τους πω. Θα παρακαλούσα να μην μας περνάτε τόσο επιθερμικούς εδώ. Όχι. Ποιος το παυτό. Έτσι, επειδή την κυκλοφορεί φήμη ότι δεν πάνε τρελιάριδες. Πέσαμε τη μουσική και by the way. Και εκεί by the way, κοιτάξτε να ξεστραβωθείτε την Κυριακή στην ψηφοφορία. Παρακαλώ. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Βασιλική. Βασιλική, ξύπνα, Βασιλική μου, σε παρακαλώ. Πάμε, το μωρό. Αν το μωρό κοιμάται δίπλα. Όχι, το έχω εδώ πέρα, έχει ξυπνήσει. Σουλάμε τώρα. Πόσο είναι? 10 μιλών. Αχ, είναι καινούριο. Την αγοράκι ή κοριτσάκι? Αγοράκι. Αχ, το πρώτο είναι? Το τέταρτο. Άντε, καμιά τηλεόραση σπίτι δεν έχουμε, να βλέπουμε λίγο. Γιατί ο άλλος δεν κάνει, τον έχει ασχολεί. Πάρτα. Να σου ζήσουν. Βεβαίως, θα τη βάλω κιόλα και το τραγούδι που θα αρέσει στο μικρό. Άκου. Ζουμπντού μπεμπέ. Το μπεμπέ. Καλημέρα, Τζάλινγκ, να περάσει το όμορφα. Πάει. Ο Ζωγδί. Πάει, έχουμε ξεφύγει. Το όνομά σας, αγαπητέ? Γιάννη. The news are running, Γιάννη. Τα νέα τρέχουν. I am doing faces, Γιάννη. Σου κάνω μουτρά. Φάρτας fans. Φάρτας fans. Κλάσε μου μια μάντρα. Ωραίος ακροατής. Μπράβο. Είστε αξιολείπητος, αγαπητέ, όπως και η εκπομπή, αλλά κερδίσατε, τι να κάνουμε. Μείνετε στην γραμμή. Thank you. Αυτή είναι η επιχείρηση, όχι για ιδίες. Για πες. Μπόνους εταιρείες στους υπαλλήλους μία βραδιά ανελέητου σεξ. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Ανελέητο. Ας τα μάθω. Ανελέητο. Την ώρα που οι περισσότερες εταιρείες δείχνουν την εκτίμησή τους με μία έξοδο ή ένα γενναιόδωρο μπόνους, η εταιρεία ασφαλίσεων Munich Re διοργάνωσε μία βραδιά ανελέητου σεξ. Ένας μάλιστα από τους συμμετέχοντες δήλωσε στην εφημερίδα Handelsblatt ότι υπήρχε πολύ καλή οργάνωση, καθώς όταν μια κοπέλα τελείωνε τη δουλειά της, λάμβανε ένα αυτοκόλλητο έτσι ώστε να κρατάει λογαριασμό των τυχαίων συντρόφων της για εκείνο το βράδυ. Πάρε και τον μπλοκάκι σου να έχεις να σημειώνεις. Ναι, ναι, βεβαίως. Για να μην μπερδέψεις. Όλα οργανωμένα. Την μπούρτσα με οτιδήποτε. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Όσων γυναικών το αυτοκόλλητο ήταν άσπρο. Τι. Σήμαινε ότι αυτές προορίζονται για τα πιο μεγάλα στελέχη της επιχείρησης. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εσύ γιατί κορδώνεις. Εντάξει. Οργανωμένο το μαγαζί. Αυτό θα πει εργασιακό περιβάλλον. Ναι, ναι, βέβαια. Από τη Munich Re. Τα συγχαρητήριά μας. Munich Re. Σου έχω ευχάριστα νέα μικρέ σαχλαμάρα. Για πες μου. Ο σαχλαμάρας. Για πες τα. Του κουκακίου. Ένα πουκάμισο που μπορεί να φορεθεί ως και 100 ημέρες χωρίς να χρειάζεται να πληθεί ή να σιδερωθεί. Θα βγει στην αγορά. Τον επόμενο Δεκέμβριο μας έρχεται, αναμένεται να βγει στην αγορά. Κανονίζεις, πάμε, θα πάμε να το πάρεις και μπλε. Γιατί μπλε? Θαλασσί καλύτερα, για να το φοράω μια εγώ και μια εσύ. Θέλω να σας πω τις καλύτερες ατάκες που λέγαμε στο δημοτικό. Έτσι λίγο να αναπολύσουμε αυτά τα χρόνια. Τα παιδάκια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν έλεγε το ένα παιδάκι στο άλλο κάτι, του βάζε το χέρι μπροστά την παλάμη, του την έδειχνε και του λέγε καθρεφτάκι. Αυτό το ξέρουν όλοι. Το κάναμε. Ναι. Ο τελευταίος που θα μπει στην τάξη είναι σάπιο μύδι. Άλλη ατάκα. Όποιος είναι πρώτος είναι και καρότος. Όποιος είναι δεύτερος είναι και ελεύθερος. Όποιος είναι τρίτος πέφτει μέσα τσίτος. Επίσης, σκασίλα μου μικρή και 10 ποντική. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλη. Σκασίλα μου τεράστια και 10 εργοστάσια. Και το λέγαμε και γρήγορα, το λέγαμε και γρήγορα. Ουσιαστικά τα κορίτσια τα λέγανε αυτά. Λοιπόν, α, το άλλο, το θυμάστε. Αγόρια. Μην λέγαμε στο δικό σου, δεν χωράει στο δικό μου κολυμπάι. Εσύ, Μιχάλη. Άντρα από μικρό. Ναι, τι νομίζεις. Έτσι ξεκινάει. Ξεκινά άντρα και καταλήγει άντρα. Δεν είναι δυνατόν. Έχω αγωνία. Σε καταλαβαίνω. Ναι. Είδες, μαλάκωσα ήδη εγώ τώρα. Είδες. Οι ερευνητές ρώτησαν χιλιάδες ζευγάρια για να διαπιστώσουν πως η τσακωμή τους σταματούσαν αμέσως. Μόλις ο ένας από τους δύο έδειχνε πως κατανοούσε τους λόγους του τσακωμού. Η φράση κλειδί είναι σε καταλαβαίνω. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Ξέρω εγώ. Ναι. Αν θες να είσαι και λιγάκι
Ρε παιδί μου, αν σου λέει βλακίες ναι. το κορίτσι. Και, ναι. Εντάξει, αυτά που μιλείς δεν είναι σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε καταλαβαίνω. Ας μην συζητήσουμε αν έχεις δίκιο. Τελείωσε. Σε καταλαβαίνω. Ναι, αυτό. Μιας και καταλαβαίνω. Καλά, όχι με το σανεύρα. Μιας και είπες τώρα αυτή τη φράση, να με καταλαβαίνεις όμως. Μην μου τη λες απλά για να μου την πεις τώρα. Καλά, γιατί μου πήγε στο μυαλό. Υπάρχει μια εφαρμογή κατά του χουφτώματος. Τι. Τι. Εφαρμογή κατά του κουφτώματος. Σαρώνει στην Ιαπωνία, θα έρθει και εδώ. Μια εφαρμογή για smartphone, την οποία δημιούργησε η αστυνομία της Ιαπωνίας. Είναι το νέο όπλο των γυναικών που προσπαθούν να αποφύγουν τη σεξουαλική παρενόχληση στους κατάμεστους σειρμούς, στα τρένα και τα λοιπά στο μέτρο. Πώς λέγεται Digi Police. Πώς λειτουργεί. Πώς. Το θύμα της παρενόχλησης μπορεί να πατήσει ένα εικονίδιο στην εφαρμογή και αμέσως εμφανίζεται ένα γραπτό μήνυμα που λέει: Υπάρχει ένας εφαψίας εδώ. Ένα που κουφτώνει. Ναι. Παρακαλώ, βοηθήστε με. Με ένα δεύτερο κλικ το μήνυμα γίνεται κόκκινο και μια φωνή ξαφνικά ακούγεται και φωνάζει. Παρακαλώ, σταμάτα. Η ίδια εφαρμογή περιλαμβάνει μια λειτουργία συνέγερμου που μπορεί να στείλει μήνυμα σε συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα ώστε να έρθει άμεσα η βοήθεια. Εσύ, Μιχάλη, όμως μέχρι να έρθει η βοήθεια. Έρχεται γρήγορα, παιδιά. Θα κάτσει να σε χαϊδέψει, δηλαδή. Θα κάτσει να σε κουφτώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.